ανακοινώσει, καθώς ακόμα δεν έχουμε πάρει εικόνα από το προεδρικό μέγαρο που θα γίνει η συνάντηση Πούς-Μητσοτάκη. Δεν έχουν φτάσει δύο άντρες ακόμα εκεί. Θα κλείνουμε, σκόπιμο για την ενημέρωσή σας, να δούμε μαζί το βιογραφικό σημείωμα. Ποιος είναι ο πρόεδρος George Bush? Είναι ένα βιογραφικό το οποίο ετοίμασε ο συνάδελφος Νικόλας Λαφιάδης. Ο George Herbert Walker Bush, όπως είναι το πλήρες όνομα του Αμερικανού πρόεδρου, γεννήθηκε στο Μίλτον της Μασαχουσέτης το 1924. Πέρασε τα γυμνασιακά του χρόνια στη Phillips Academy, αφού τοποθήτησε σε ηλικία 18 ετών. Ήταν 12 Ιουνίου του 1942. Ο George Bush γιόρταζε τα γενέθλιά του των 18 χρόνων και την αποφύτησή του. Την ημέρα εκείνη, ο άνθρωπος που έμελε να γίνει ο 41ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έπαιρνε την πρώτη μεγάλη απόφαση της ζωής του, να καταταγεί ως εθελοντής στο αμερικανικό ναυτικό. Οι ικανότητες του Bush τον φέρνουν στην πρώτη γραμμή της λέλαπας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Με το βαθμό του υποκεμωτικού Β και πριν να κλείσει τα 19 του, ο Bush γίνεται ο νεότερος πιλότος στο αμερικανικό ναυτικό. Από τον Αύγουστο του 1942 μέχρι και το Σεπτέμβριο του 1945 πετάει με τορπιλοφόρα βομβαρδιστικά από το αεροπλανοφόρο Σαν Τζασίντο. Μετά από 58 επιτυχημένες πολεμικές αποστολές, εχθρικά πυρά πλήττουν το αεροσκάφος του George Bush. Εδώ βλέπετε το σπάνιο ντοκουμέντο της δραματικής διάσωσής του από το πλήρωμα του αμερικανικού υποβρυχίου Fentax. Ο Bush τιμήθηκε με το Σταυρό των Εξαιρέτων Πράξεων και 3 αεροπορικά μετάλλια. Μετά τον πόλεμο, τον περίμενε το Πανεπιστήμιο Yale και η ομάδα του baseball, της οποίας έγινε αρχηγός. Μέσα σε 2,5 μόνο χρόνια, ολοκληρώνει τις σπουδές του στα οικονομικά και παντρεύεται την Barbara Pierce. Μαζί της και με το πρώτο παιδί τους μετακομίζει στο Τέξας. Εργάζεται ως εκπαιδευόμενος και αργότερα ως πολιτής τροφοδοσίας για τις επιχειρήσεις Dresser στο δυτικό Τέξας και την Καλιφόρνια από το 1948 έως το 1950. Το 1951 κάνει μαζί με ένα φίλο του την πρώτη δική του δουλειά, την εταιρεία ανάπτυξης πετρελαίου Bush Haverty. 2 χρόνια αργότερα, μαζί με άλλους, ιδρύει την εταιρεία πετρελαίου Zapata και ύστερα από ένα χρόνο ο Bush γίνεται πρόεδρος μιας τρίτης εταιρείας που βρέθηκε στην πρωτοπορία για τον πειραματικό εξοπλισμό και το θαλασσίο διατρίσεων. Ασχολείται με την πολιτική και το 1986 εκλέγεται στην Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων και υπηρετεί στην Επιτροπή του Προϋπολογισμού. 2 χρόνια αργότερα επανεκλέγεται στη Βουλή και μάλιστα χωρίς αντιπολίτευση. Από το 1971 έως το 1973 εκπροσωπεί την κυβέρνηση της Ουάσιγκτον ως πρέσβη στα Ηνωμένα Έθνη και από το 1973 έως το 1974 αναλαμβάνει την Προεδρία της Εθνικής. Και ο πολιτικός μας συντάξεις θα σταματήσει.